Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Μαθιός την τελευταία στιγμή γλιτώνει από τα όπλα των βρουλάκιδων που τον σημαδεύουν, ενώ η Θοδώρα παίρνει απόφαση να κρατήσει το μωρό. Η σχέση της Θεοδώρας και του Γιώργη δείχνει να καλυτερεύει και έτσι ο Παντελής με την Άννα παίρνουν επιτέλους μία ανάσα. Η Στέλλα είναι απογοητευμένη από τη στάση της μητέρας της. Ο Νικηφόρος δεν ακούει τις συμβουλές του Μαθιού και πηγαίνει έρχεται στο Ηράκλειο. Ο Μαθιός συνεχίζει να είναι εξαγριωμένος με τους βρουλάκηδες και στείνει μόνος του ένα παράτολμο σχέδιο για να τους επιτεθεί. Η αγωνία της Καλλιόπης μεγαλώνει γιατί δεν θέλει να χάσει και το δεύτερο της γιο από κοντά της, ενώ η Βασιλική φαίνεται πως θα έχει τον τελικό λόγο. Ο Αστέρης καταραίει στη φυλακή και η μεταφορά του στο νοσοκομείο αλλάζει τις ισορροπίες στο χωριό. Η Μαρίνα ανακαλύπτει ότι η παράξενη συμπεριφορά της Αργυρό σημαίνει περισσότερα από όσα νόμιζε. Με τη βοήθεια της Άσπας η Αργυρό έχει φτάσει μία ανάσα από το στόχο της. Η συνάντηση της Αργυρός και του Αστέρη είναι γεγονός. Η επίσκεψη της Αργυρός στο νοσοκομείο όμως θα πάρει μία αναπάντεχη τροπή. Η κρίση του γάμου της Σοφίας και του Τάσου αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια, ενώ η Κλέρη ξυπνάει τους εφιάλτες του Μανώλη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.